Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Πασχαλιά Κόνσουλα στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη», με καλεσμένο τον κύριο Αρσενίου Παρασκευά Ιατρό, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αρσενίου θα μας μιλήσει σήμερα για την ανθρώπινη δραστηριότητα ως αιτία υγείας ή αρρώστιας. Κύριε Αρσενίου, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, κυρία Κόνσουλα, και χαιρετώ όλους τους συμπατριώτες μου. Κύριε Αρσενίου, πώς κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου επηρεάζει την υγεία του? Κυρία Κόνσουλα, σήμερα όπως έχουν τα πράγματα, οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα, ας πάρουμε τη γεωργία, την εξόρυξη, την εκπαίδευση, την ένδυση, οτιδήποτε, ακόμη και όταν φοράει αυτή το ένδυμα του καλού του που λέμε, κατά κανόνα οδηγεί τον άνθρωπο στο να πράττει άδικα. Και χαρακτηρίζουμε κάτι σαν καλό και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που λέμε καλό, πώς είναι καλό και για ποιον είναι καλό? Ας πάρουμε για παράδειγμα τώρα την βιομηχανία μας. Από το προϊόν που θα παράξει μέχρι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί θα επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Είτε αυτός είναι, εργάζεται μέσα στη βιομηχανία είτε είναι καταναλωτής. Και αυτό θα μπορεί να οδηγεί σε μια αναπηρία ακόμη και στο θάνατο, ας πούμε, των ανθρώπων σιγά σιγά στη φθορά τους. Παράγονται χιλιάδες ουσίες που χρησιμοποιούνται από τις τροφές μας μέχρι τα είδη περιποίησης, ένδυσης κλπ. Και κάποιος αναρωτιέται, εάν όλα αυτά είναι απαραίτητα να χρησιμοποιούνται και να δημιουργούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό? Έχουν γίνει μέρος της ζωής μας τα χημικά, κύριε Αρσενίου. Έχουν οριστεί ασφαλή όρια έκθεσης στον ανθρώπινο οργανισμό για κάθε ουσία που παράγεται από τη χημική βιομηχανία? Κοιτάξτε, κυρία Κόνσουλα, ορίζονται αυθαίρετα επιτρεπόμενα λεγόμενα ασφαλή όρια για τις ουσίες ή οποιασδήποτε άλλες επιδράσεις μέχρι να αποδειχθεί ότι αυτό είναι βλαβερό, ας πούμε. Αυτή η επίδραση είναι βλαβερή. Όμως πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο είναι ανάγκη ο οργανισμός μας να προσαρμόζεται σε τέτοιες ουσίες για να αναπτύξει τρόπους, δηλαδή, να τις εξουδετερώνει. Με τι κόστος το κάνει αυτό? Είναι τόσο απαραίτητο, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι τόσο απαραίτητο να βάζουν χημικά μέσα στα τρόφιμα? Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό θα μπορούσε πραγματικά να το αλλάξουμε και θα πούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Απλά, ας πούμε, αναρωτιόμαστε, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο να γίνεται? Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει εδώ έρχεται σε αυτόν τον κόσμο για να αναπτύξει ικανότητες στο σαρκείο του, ας πούμε, να γίνεται ανθεκτικός όλες αυτές τις επιδράσεις. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα σκουπίδια που παράγουν, ας πούμε, με ανόητο τρόπο, ας πούμε, κάποιοι. Αν, ας πούμε, αυτή ήταν η αποστολή του σαρκείου, δηλαδή, τότε γιατί όλοι αυτοί είναι, ας πούμε, να νοιάζεται ο άνθρωπος για να είναι δίκαιος, να είναι άρετος, να είναι αυτό, να νοιάζεται ακόμη και για το πώς θα είναι μετά αφού φύγει από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή. Αν αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή, που το σαρκείο πρέπει να μάθει να αντιστέκεται σε όλες αυτές, μας φαίνεται λίγο απίθανο γιατί πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος την αρετή, γιατί να νοιάζεται για την τιμή, για την τιμή του. Μάλιστα. Δηλαδή, αμφισβητείτε κατά κάποιο τρόπο αυτά τα ορισμένα ασφαλή όρια έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού? Ασφαλώς. Και τις λόγω επιδράσεις. Ακριβώς, ναι. Ασφαλώς θα πρέπει να αμφισβητηθούν με τον τρόπο που γίνονται. Κάθε χρόνο, κυρία Κόνσουλα, κυκλοφορούν, ας πούμε, μπαίνουν στην κυκλοφορία χιλιάδες χημικές ενώσεις. Πώς έχουν ελεγχθεί αυτές? Δεν έχουν περάσει ουσιαστικά κανέναν έλεγχο. Εάν μια ουσία για κάποιο λόγο, με κάποιο μέσο, περάσει ως ασφαλής, εγκριθεί, ας πούμε, από κάποιον οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιας χώρας, ο δικός μας ο αντίστοιχος οργανισμός την αβασάνισα την υιοθετεί αμέσως, της δίνει το πράσινο φως για να κυκλοφορήσει.
Αλλά ακόμη και εκ των υστέρων, όταν ας πούμε, παρατηρήσουν διάφορες αρνητικές επιδράσεις, αυτό γίνεται με τη στατιστική. Είναι στατιστικά. Δεν έχουν σχέση με τον καθένα οργανισμό. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί γίνεται αυτό. Και η στατιστική είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ένα πολύ ωραίο ψέμα. Ναι. Δηλαδή, κάνουν διάφορες μελέτες. Ποιος τις παραγγέλνει αυτές τις μελέτες? Ακόμη και αν ένας ερευνητής θέλει να είναι έντιμος, εν τούτης όμως παίρνει χρηματοδότηση από αυτόν ο οποίος ενδιαφέρεται. Μήπως είναι οι ίδιες οι βιομηχανίες που τις χρηματοδοτούν αυτές τις έρευνες? Ακριβώς, αυτό γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια λυπητερή ιστορία και αυτή θα σας την πω. Είναι η ιστορία με τη χοληστερόλη. Κάποιος ονοματικής, ας πούμε, πήρε μια επιχορήγηση και έκανε μια μελέτη που περιλάμβανε τη μελέτη της διατροφής σε 21 χώρες. Από αυτές, αφού τάισε πρώτα με χοληστερόλη τα κουνέλια και είδε ότι είχαν βλάβες, ας πούμε, είχαν εναποθέσεις στα αγγεία τους, λες και τα κουνέλια ψάχνουν και τρώνε χοληστερόλη. Χρησιμοποίησε μόνο τα ευρήματα από 7 χώρες. Τα ευρήματα του είχαν οριακές συσχετήσεις με την καρδιακιακή νόσο. Αυτό αρκούσε για να δώσει το πράσινο φως σε όλους τους παραγωγούς και τους βιομηχάνους των φυτικών ελαίων. Από εκεί και πέρα τα ζωικά έλαια, τα ζωικά λίπη, ας πούμε, οτιδήποτε είχε σχέση με αυτό δαιμονοποιήθηκαν και φτάσαμε να ταΐζουμε εμείς με αυτά, με υδρογονωμένα λάδια, ας πούμε, τα παιδιά μας, και αυτό συνεχίζεται ακόμη και στις μέρες μας. Όταν Σίγουρα. Αργότερα έγινε μια μεταανάλυση και πήραν τα δεδομένα από τις 21 χώρες, διαπιστώθηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Είδανε ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν και κορεσμένα λίπη είχαν πολύ καλύτερη υγεία στο καρδιαγγειακό του σύστημα. Όμως αυτό δεν άλλαξε την ιστορία καθόλου. Αυτή τη στιγμή συζητάνε συνέχεια για τη χοληστερόλη. Καταλαβαίνετε, όταν το ίδιο όφελος, ας πούμε, είναι η βασική αιτία, ας πούμε, που είναι η αιτία για να κάνουμε κάτι, και αυτό το ίδιο όφελος δεν συμβαδίζει με το όφελος, ας πούμε. Πάντως, συγγνώμη, πολλοί κόσμος ζει με στατίνες σήμερα. Ναι, ακριβώς, είναι ναι. Έτσι. Και είναι άδικο, γιατί έχουν ένα σωρό παρενέργειες και δεν έχουν καμιά σχέση με την ιδέα. Δεν δηλαδή, προσαρμόζεται με τίποτε ο οργανισμός σε αυτές τις χημικές ουσίες και προσπαθεί να τις αποβάλει, φαντάζομαι, κύριε. Προσπαθεί να τις αποτοξινώνει. Δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία υποτίθεται ότι λύνουν. Και στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, ότι επειδή, ας πούμε, η χοληστερόλη είναι σαν τα τούβα, σαν τα υλικά της οικοδομής. Επειδή υπάρχουν στο εμπόριο και κυκλοφορούν ελεύθερα, ότι αυτά ευθύνονται για το ότι χτίζονται τείχοι, χτίζονται οικοδομές κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί οι οποίοι ευθύνονται γι' αυτό. Η χοληστερόλη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η ζωή μας είναι απαραίτητο, ναι. Απαραίτητη για ορμόνες. Και για τον εγκέφαλο, νομίζω. Οι κυταρικές μεμβράνες, το 30% τους είναι χοληστερόλη. Είναι απαραίτητη, δεν μπορεί χωρίς αυτήν. Και μάλιστα άτομα τα οποία έχουν χαμηλά ποσά είναι επιρρεπείς σε περισσότερες δυσμενείς καταστάσεις. Έχουν άλλα προβλήματα, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όταν αυτό το δικό μου όφελος, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο όφελος, δεν ταυτίζεται με το όφελος του άλλου, του όλων των ανθρώπων, όλου του ανθρώπου, δημιουργείται εκεί πέρα μια ανισορροπία, κύριε Κόσουλα, και αυτή απαιτεί επανόρθωση. Σίγουρα. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Αρσενίου? Δηλαδή, ως Ελλήνων Συνέλευση, την οποία εκπροσωπείτε εδώ, τι σχεδιάζετε για το θέμα αυτό? Είναι πολύ σοβαρό. Κοιτάξτε, κυρία Κόνσουλα, θα πρέπει η βιομηχανία και όλες οι δραστηριότητες αυτές οι παραγωγικές να αποκεντρωθούν. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, ας πούμε, έτσι όπως έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες βιομηχανικές, μεγάλες μονάδες παραγωγής, έχουν συγκεντρώσει τον κόσμο στις πόλεις. Εκεί μέσα ο άνθρωπος χάνεται, νομίζει ότι αποξενώνεται, ότι μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνει στο χωριό του κλπ. Όμως αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί είναι αποσπασμένος από τη γη του, από το περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις.
Και η ψυχολογία του πέφτει εκεί, πόσος κόσμος είναι με τα ψυχοφάρμακα. Ακριβώς. Πάλι εκεί γυρίζουμε στο θέμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ας πούμε σε αυτές τις βιομηχανικές παραγωγές, ας πούμε, υπάρχει το αφεντικό, υπάρχει αυτός ο παραγωγός και υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσά τους. Αυτό το χάσμα θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να γεφυρωθεί. Δηλαδή, αυτός που θα διευθύνει θα είναι απλώς κάτι, μια επιχείρηση, θα είναι ο καταλληλότερος για να το κάνει αυτό. Αυτός που μπορεί να το κάνει, που είναι ειδήμων σε αυτό. Θα πρέπει δηλαδή η αληθινή δημοκρατία να έρθει, να πριτανεύει, να διέπει όλες μας τις σχέσεις και την παραγωγή ακόμη. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτός που είναι ο κατάλληλος θα πρέπει να πάρει αυτή τη θέση. Και όταν δεν του αρέσει και ότι νομίζει ότι έχει τελειώσει με αυτό το πράγμα, θα μπορέσει να δώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, ο οποίος θα δοκιμάσει εκεί πέρα τις ικανότητες του, που είναι, ότι μπορεί να δώσει νέα. Είναι καταλληλότερος. Είναι καταλληλότερος ακριβώς. Και γι' αυτό το πράγμα θα απαιτηθεί χρόνος, κυρία Κόνσουλα. Και θα απαιτηθεί χρόνος και θα απαιτηθεί και το σωστό περιβάλλον. Για να μπορεί ο καθένας να οδηγείται στο κατάλληλο επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν μια εργασία, έχουν πάρει πτυχία και έτσι. Από ανάγκη για να επιβιώσουν. Από ανάγκη. Αυτό το πράγμα στην Ελλήνων, σε μια πολιτεία, σε ένα σωστό περιβάλλον, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει ο άνθρωπος να νιώθει, θα είναι ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθει ασφάλεια. Θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη εργασία. Θα πρέπει να είναι ένα περιβάλλον αυθονίας, γιατί η δημιουργία δεν τσιγκουνεύεται. Η δημιουργία είναι αυθονή και ο πλανήτης έχει αυθονία, την οποία απλώς την αποκρύπτουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να πάει ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα από οποιοδήποτε άλλο καταναγκασμό, εκτός από την επιθυμία του, από την αρέσκειά του γι' αυτό. Μου αρέσει αυτό να κάνω. Τότε θα αποδώσει και καλύτερα, έτσι δεν είναι? Σαφώς θα αποδώσει εκεί πέρα, θα δώσει τον εαυτό του. Όταν σ' αρέσει κάτι να κάνεις, δεν σε κουράζει. Ποτέ δεν σε κουράζει. Δεν θα χρειάζεται. Οι άνθρωποι που θέλουν, που αρέσουν κοντά σε κάτι, δεν έχουν ανάγκη ούτε από διακοπές ουσιαστικά στην πραγματικότητα, αν χρειάζεται να εργάζονται. Λοιπόν, θα είναι ένας χώρος, ας πούμε, σε μια εργασία όπου ο καθένας θα ξέρει τι θα κάνει. Θα μπορεί να είναι μέσα σε ένα. Να γνωρίζει ένας τον άλλον, όχι ξένος ο ένας προς τον άλλον. Και αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν πραγματικά θα αποκεντρωθεί η παραγωγή. Λοιπόν, τώρα η δραστηριότητα του ανθρώπου θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προάγει την υγεία του. Δεν θα υπάρχει άγχος, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό το θέμα. Και θα το κάνει με ευχαρίστηση. Αυτό το περιβάλλον το κατάλληλο, κυρία Κόνσουλα, θα έχει ένα όνομα στο μέλλον. Θα λέγεται Ελλήνων Πολιτεία. Ελλήνων Πολιτεία, σωστά. Η Ελλήνων Πολιτεία. Ο σκοπός και ο λόγος της ύπαρξης Ελλήνων Συνέλευσης, του μεγαλύτερου ανθρωποκεντρικού οργανισμού του πλανήτη μας, ο οποίος ήδη άρχισε και λειτουργεί και ζει αυτή την πολιτεία το κάθε μέλος του. Γιατί έχει... Ναι. Γιατί έχει αρχές, αξίες, αρχές και νόμους της δημιουργίας με τις οποίες λειτουργεί. Οπότε δεν παραβιάζονται ούτε οι νόμοι, οι αξίες, ούτε οι αρχές, ούτε οι νόμοι, κύριε Αρσενίου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα πρέπει όλα, η πραγματική δημοκρατία... Να διέπονται από αυτά. Η οποία ουδέποτε έχει λειτουργήσει επάνω σε αυτόν τον πλανήτη, θα λειτουργήσει. Γιατί γνωρίζουμε, έχουμε αποκτήσει πείρα... Ξέρουμε, κανένας μας δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει αυτή τη στιγμή, από το κομμάτιασμα του σώματος των ανθρώπων, της κοινωνίας των ανθρώπων σε πολλωμένα αντίπαλα στρατόπεδα, τα οποία μας κάνουν αδύναμους και δίνουν δύναμη στους ολίγους, μας κατευθύνουν τη ζωή μας. Είναι ώρα για να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα και κάθε δραστηριότητά μας θα πρέπει να προάγει την υγεία μας, να προάγει την αυτογνωσία μας και να μας βοηθάει να γνωρίσουμε πραγματικά τις δυνατότητές μας μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο τα ρεθίσματα θα είναι τέτοια ώστε να μας οδηγούν σε διαρκή ανάπτυξη και ανέλυξη. Και ανέλυξη.
Γιατί όταν ένα ερέθισμα είναι πολύ πιο έντονο από αυτό, πιο δυνατό από αυτό που μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος, αυτός μπαίνει σε κατάσταση προστασίας, σταματάει η ανέλυξή του. Και αυτό το βιώνουμε στις μέρες μας. Κύριε Αρσενίου, στις μεγαλοπόλεις που έχει συγκεντρωθεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, εκεί έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Και αυτό νομίζω επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει συνεχώς άγχος στις πόλεις όταν συγκεντρώνονται άγνωστα άτομα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν περνάτε σε ένα πεζοδρόμιο και από απέναντι είναι κάπως στενό και από απέναντι έρχεται ένας. Εκεί την ώρα καθώς πλησιάζεται δημιουργείται μια ένταση. Ποιος θα πάει στο δρόμο, ποιος θα κατέβει από το πεζοδρόμιο. Αυτή η ένταση δημιουργείται όταν μαζεύονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Όταν όμως είναι φίλοι και μαζεύονται όλοι σε ένα σκοπό, σε ένα οτιδήποτε, τότε δημιουργείται ένα άλλο δυναμικό, το οποίο είναι το πολλαπλασίασμα. Ναι, φίλοι γνωστοί οι οποίοι καλημερίζονται στις μικρές πόλεις, νομίζω. Ακριβώς, καλημερίζονται και εκεί τη στιγμή αναπτύσσεται ένα δυναμικό το οποίο το μοιράζονται και οι δύο, όχι το μοιράζονται, το παίρνουν εξ ολοκλήρου ο καθένας. Σωστά. Είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να αποκατασταθεί η ζωή μας με μια σωστή αποκέντρωση, σε ένα φυσικό περιβάλλον. Ο τόπος μας είναι αρκετός πάρα πολύ για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα φυσικότερο περιβάλλον. Οι μεγαλοπόλεις δεν μας βοηθούν, απλώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων οι οποίοι μας διαιρούν με αυτόν τον τρόπο, μας ελέγχουν και εμείς δεν συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με αυτό που είμαστε άνθρωποι. Οπότε κύριε Αρσενίου, αυτό όλο το άδικο σταματάει με την Ελλήνων πολιτεία όταν θα καθιερωθεί. Ακριβώς, και είναι έργο όλων μας, κύριε Κόνσουλε. Είναι έργο είναι όλων χρέος μας. Όλων μας, έτσι δεν είναι? Είναι χρέος όλων μας να το εγκαταστήσουμε αυτό το περιβάλλον, πραγματικά την πολιτεία με την πραγματική γραμμή δημοκρατία, όπου δεν θα υπάρχουν, όπου οι άρχοντες θα είναι ελεγχόμενοι, θα είναι υπηρέτες πραγματικοί, και όταν κάποιος δεν είναι κατάλληλος, θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα, χωρίς κανένα θέμα, χωρίς κανένα πρόβλημα, και να σταματήσουν οι κληρονομικές αυτές, πώς το λένε, κληροδοτήσεις των πολιτικών πραγμάτων από τις ίδιες οικογένειες, τα παιδιά τους. Ναι, αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με την αληθινή δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Αρσενίου, σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Θα χαρούμε σε μια επόμενη εκπομπή να αναπτύξουμε και άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία σας, κύριε Κόνσουλε. Καλό σας απόγευμα. Φίλοι τηλεθεατές του Αργό Web TV, εδώ τελείωσε άλλη μια εκπομπή, ο λόγος στον ενεργό πολίτη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.